Νομίζατε πως σε μπερδέψατε, λοιπόν όχι. Οι εκλογές καλά κρατούν και θα τις βρούμε ξανά μπροστά μας. Εσύ όμως, τι πρωθυπουργός διαμάντη θα ήσουν εάν εκλεγόσουν? Πάμε να μάθουμε. Εκλέγεσαι πρωθυπουργός. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις από την αμέσως επόμενη μέρα? Δωρεάν μπέργκερ. Δεν το έχω σκεφτεί και δεν είμαι πρωθυπουργός. Αν ήμουν πρωθυπουργός θα το είχα σκεφτεί, όπως θα πρέπει να το κάνουν και αυτοί. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Να βοηθούσα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Το ίδιο κι εγώ. Να αυξήσω τους μισθούς. Εκεί εδώ στο Παναθηναϊκό. Στο Βοτανικό. Αχα. Να δώσω τον πρόγραμμα τη χώρα. Να έχουν οι ιδιωτικές σχολές τα ίδια δικαιώματα με τις δημόσιες. Θα έδινα σίγουρα όλες τις συντάξεις. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, άμα τη δίνουνε. Excuse me, what? Θα παραιτηθώ κατευθείαν. Θα καταργούσα την ΕΒΕ. Θα προσπαθούσα να περιορίσω την ιδιωτικοποίηση της παιδείας. Θα έβγαζα τον νήσιν 2 γιατί πολλοί φοιτητές εργάζονται. Σίγουρα να κοιτάξω την οικονομία. Να πάει μπροστά σου, δυνατόν γίνεται. Καλύτερα. Ο κύριος κουνάει το κεφάλι του. Επενδύσεις, παιδιά, επενδύσεις. Λίγκελ τον γκέι γάμο. Και φυσάει κιόλας και θα μου χαλάσει τα μαλλιά. Λαέ μου! One question, please! Εσένα έψαχνα. Ποιον καλλιτέχνη θα έβαζες και σε ποιο υπουργείο? Τον Σάκη Ρουβά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τον Ντάνι Γκαμπίνο, Υπουργό Ανάπτυξης. Εγώ τον Τρανό στην παιδεία. Εδώ ο Τρανός. Ρίχνει πόνο στα τραγούδια. Θα βάζω τον Φλάιλο στο Υπουργείο Υγείας. Οικονομόπουλο, παντού, παντού. Γιατί όμως, Γιατί ένας είναι ο Οικονομόπουλος. Θα πω τον Πασχαλίδη. Υπουργείο Δικαιοσύνης Φλάιλο. Φλάιλο, μάλιστα. Τον Οικονομόπουλο, στον τουρισμό. Ποιος λέει εις Λατίνες, ο Θαγκ. Ναι, θα βάζε αυτόν πρωθυπουργό. Υπουργείο Λατίνων. Ω, κατάλαβα. Το Kid. Στο Υπουργείο Παιδείας γιατί μιλάει και πολύ καλά. Δεν βρίζει πολύ στη τραγουδία του. Το Thug Slime. Γιατί? Υπουργός Φέρμας. Φέρμας? Και ζωντανό και νεκρό. Τον Ντάνι Γκαμπίνο. Στο Υπουργείο Εξωτερικής Πολιτικής. Τον Οικονομόπουλο. Δικαιοσύνης. Ξύπναμε. Θα βάζα το Σφακιανάκι. Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Το Γιώργο Χρυσοστόμου σε Υπουργείο Παιδείας or something. Tourist. Hello. Σίγουρα. One question. Τίνουνε καντίνες, θα γίνει εκλογικό τσιμπούσι. Πω! Ραντεβού προσεχώς στο εκλογικό σας κεντράκι. Γιατί η ψήφος σου μπορεί. Πόσο μάλλον εσύ. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.